Έκανα καλή προσπάθεια οι παίκτες, αλλά τελικά δεν πήρανε κάτι από το παιχνίδι. Δυστυχώς, ναι, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Νομίζω σε 90 λεπτά είχαμε περισσότερες φάσεις από τον αντίπαλο και καθαρές φάσεις, αλλά και πολλές προϋποθέσεις. Ελάχιστες φάσεις κινδυνεύσαμε από τον αντίπαλο. Δυστυχώς πληρώσαμε τα στημένα, δύο στημένα φάγαμε δύο γκολ. Και νομίζω και ότι τις αποφάσεις του διαιτητή δεν ήταν μια καλή διαιτησία για μας. Τα συμβαίνουν αυτά, ο άνθρωπος έτσι τα είδε, έτσι σφύριξε. Όμως προσπαθήσαμε πάρα πολύ, δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Ξέραμε ότι παίζουν μια καλή ομάδα. Είχαμε και αρκετές απουσίες παιδιών, όμως ανταποκριθήκαν όλα τα παιδιά. Και έτσι που ξεκινήσαν και τα παιδιά που είχαν αλλαγή. Προσπαθήσαμε και με ορθολογικό τρόπο και στο τέλος που μείναμε με 10 με πιο ορθολογικό τρόπο να βρούμε μια φάση τουλάχιστον να πάρουμε κάτι. Να υπάρχει χαμένη προσπάθεια. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Κρατάμε την εικόνα, την εμφάνιση και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στη συνέχεια, τι έρχεται για την ομάδα? Έχουμε μάτς που και αρκετά στην έδρα μας αλλά και εκτός έδρας. Θεωρώ δείξουν την ίδια εικόνα που είχαμε σήμερα και λείψουν κάποια ατομικά λάθη. Θεωρώ θα είναι καλύτερο το μέλλον για μας να πάρουμε δηλαδή τους πόντους, να μείνει η ομάδα σε κατηγορία, γιατί είναι κρίμα. Είναι μια οργανωμένη ομάδα, είναι άνθρωποι που προσπαθούν, όλα τα παιδιά από την Ελασσόνα και πραγματικά δίνουν στο γήπεδο ότι έχουν μια καλή εικόνα. Στόχος οι τρεις βαθμοί σήμερα. Εννοείται. Φαντάζομαι δώσανε μεγάλη ανάσα στην ομάδα. Εννοείται, γιατί χάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιχνίδι μέσα στη Φίκη, στο οποίο είχαμε 70% το κατοχή, κάναμε 4 δοκάρια. Και από μόνο μια φάση χάσαμε το παιχνίδι. Ήταν ένα διπλό που θα μας έσωζε. Αναγκαστικά σήμερα είχαμε άγχος για να πάρουμε το παιχνίδι οπωσδήποτε και παίξαμε για τους βαθμούς. Και αξίζουν συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά στα παιδιά. Γιατί και στο δεύτερο μήκρο που άλλαξα το σύστημα και πήγαμε με τρεις πίσω, κρατήσαμε το παιχνίδι και μετράνε τρεις βαθμοί. Πάμε πιο χαλαρά τώρα στην Καρδίτσα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα παιχνίδι που όλοι πιστεύουν να το χάσουμε. Εγώ θα βάλω τους νεαρούς και θα πάω για το διπλό εκεί. Ή για το να πάρω μια σοπαλία. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Και θα δώσω και την ευκαιρία στα νέα τα παιδιά να παίξουν. Γιατί έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στην έδρα μας. Άμα τα πάρουμε, νομίζω ότι είμαστε σωμένοι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό συζητήσαμε και με τον πρόεδρο και τα παιδιά της διοίκησης. Και πάνω απ' όλα, μ' αρέσει που τα παιδιά κάναν κατάθεση ψυχής. Γιατί ξαναλέω, ήταν πολύ άδικο το αποτέλεσμα στη Φίκη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε στα χέρια μας και το χάσαμε. Σε βλέπω, είσαι ευχαριστημένος από την ψυχή. Ναι, είμαι από την ψυχή, πάπη. Από την ψυχή είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Δεν ήταν άσχημη ομάδα σήμερα. Καλά πήγατε, απλά δεν πήρατε αυτό που θέλατε από το παιχνίδι. Όπως κάθε παιχνίδι, έτσι και σήμερα κατεβήκαμε με σκοπό την νίκη. Η ισοπαλία δεν μας ευνοούσε. Θέλαμε ή την νίκη τίποτα. Δύο στημένα. Φάγαμε δύο γκολ. Υστερούσαμε στο κομμάτι σωματοδομής και οι παίκτες ήταν καλύτεροι της αντίπαλης ομάδας. Ήταν καλύτεροι στο υψηλό κομμάτι, στο υψηλό παιχνίδι. Υστερήσαμε, οι δύο αδράνειες αυτές μας στήχησαν. Χάσαμε, κοιτάμε τη συνέχεια τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αγωνιστική εικόνα που έχουμε και να δούμε τι θα πάρουμε στο τέλος. Στόχος είναι η παραμονή, μακάρι να το πετύχουμε. Πιστεύετε ότι μπορείτε να μείνετε στην κατηγορία, έτσι? Αυτός είναι ο στόχος και μας. Και η εικόνα αυτό έδειξε. Σε κάθε σήμερα παιχνίδι για την νίκη, με όποιον και να παίζουμε, και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή νίκη για την ομάδα σου σήμερα. Φαντάζομαι αυτοί οι τρεις βαθμοί σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα στην κατηγορία. Ναι, είναι μια νίκη που πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει πολύ στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχουν μείνει άλλες 6 αγωνιστικές. Πιστεύω ότι είμαστε καλοί σαν ομάδα. Προηγηθήκαμε νωρίς, φάγαμε όμως ένα γκολ στο 20 και μετά βρήκαμε ένα γκολ άμεσα, το οποίο ήταν για το τελικό αποτέλεσμα. Πώς αισθάνεσαι εσύ για την ομάδα εδώ? Αισθάνομαι, ναι, ικανοποιημένος εδώ με τη διοίκηση, όλα καλά. Προχωράει, πιστεύω η ομάδα θα σωθεί εύκολα. Σε ευχαριστώ πολύ.